Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην πόλη μας μια μεγάλη καλλιτέχνηδα, σπουδαία φίλη, τη Σοφία την Καλογεροπούλου, η οποία μας δίνει τη χαρά και την τιμή να εκθέσει τα έργα της στην πόλη μας, παράλληλα με μια μεγάλη έκθεση που αυτές τις μέρες ξεκινάει στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ. Δηλαδή, δημιουργώντας έτσι μια γέφυρα με ένα διεθνές πρόσημο, κάτι που είναι πολύ καλό και για την αίθουσα τέχνης και για την πόλη μας. Και θα διαρκέσει ένα μήνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την φίλη Σοφία για την χάρα που μας δίνει να είναι σήμερα εδώ μαζί μας με τα έργα της και να παρακαλέσω το δικό μας και φίλο και συμπολίτη και αρκά τον Βαγγέλη του Παπούλια να προλογίσει την έκθεση. Και αύριο η καρδιά της. Οπότε είναι για μένα μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ. Η αποτελεί την έναρξη της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τρίπολης και του Τελ Αβίβ σαν μια γέφυρα τέχνης στο διεθνή χώρο, όπως είπε και ο Δημήτρης Ταλαγάνης. Θα ήθελα να εκφράσω δημοσίως ευχαριστίες μου στον Δημήτρη Ταλαγάνη για την πρότασή του να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, αλλά και στη Σοφία Καλογεροπούλου για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου να την παρουσιάσω σήμερα στο γεμάτο πνευματικές ανησυχίες αρκαδικό κοινό. Η τέχνη είναι ελευθερία. Η ελευθερία του δημιουργού να εκφραστεί και να μεταλαμβαδεύσει στο κοινό τις πνευματικές του ανησυχίες που εκφράζονται με τη δική του γεμάτη χρώμα, ένταση και πάθος πινελιά. Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, όχι βέβαια στα 200 χρόνια των επαιδευτικών μας εκδηλώσεων της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά στα μόλις 100, ένα καινούργιο κίνημα τέχνης διαμορφώνεται στο διεθνές στερέωμα της ζωγραφικής. Αυτή είναι η ναΐ ζωγραφική. Τι σημαίνει όμως ναΐ ζωγραφική? Η ίδια η Σοφία Καλογεροπούλου έχει μιλήσει για την τέχνη του αυτοδίδακτου, για την τέχνη του να τα έρθουν. Τα πορτοκαλιά γυλαικάκια. Δηλαδή κάποια πραγματάκια να σας πω, εκείνη η Αριστοφανιάδα είναι αφιερωμένη στον Χατζηδάκη γιατί έχει γράψει μουσική για τις περισσότερες από αυτές. Δηλαδή έχουν όλα σχέση με μουσική. Εκείνο ο Μινάς ο Ρέμπελος, προσάρου στο Αιγαίο, είναι έργο του Κωστή Μπαστιά, λογοτεχνικό. Η μουσική Μανώλης Καλομήρης, η μεγάλη μορφή. Άλλαξε το σπίτι των πεθαμένων αναμνήσεις. Αλλά όλα αυτά είναι με μια απλότητα παιδική και άγρια, όπως τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν. Γι' αυτό αγαπώ αυτό το είδος ζωγραφικής και υπάρχουν πραγματικά έχουν μεγάλη κληρονομιά σε αυτήν την ιστορία. Και εγώ είμαι ένας μαχητής αυτής της ιστορίας. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.